να σταθούμε σε ορισμένες αιχμές για το γεγονός ότι έχουμε πόλεμο, ότι έχουμε μια σειρά εξελίξεις δραματικές που καλούν σε επαγρύπνηση όλους μας. Και ιδιαίτερα μετά και την συζήτηση τη χτεσινή στη Βουλή, να πιάσουμε ορισμένες πλευρές για τον πόλεμο των υπεριαλιστών στην Ουκρανία, που η τυπική του έναρξη έγινε φυσικά με την απαράδεκτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που όμως προετοιμάστηκε αυτός ο πόλεμος μεθοδικά με την ατοϊκή περικύκλωση της Ρωσίας μετά το πραξικόπημα του 2014 που προετοίμασαν οι Αμερικανοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας που προέρχονται από την ίδια μήτρα, που ζούσαν για δεκαετίες μαζί, χωρίς σύνορα, στη σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση, που συνέτριψαν μαζί τον ναζισμό, δίνοντας εκατομμύρια νεκρούς σε αυτόν τον αγώνα. Καταδικάζουμε απερίφραστα τον υπεριαλιστικό πόλεμο, δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματά του, στους αμάχους, στους πρόσφυγες, χωρίς να διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Γιατί διεθνιστικό, πατριωτικό καθήκον για το λαό μας είναι να πει ένα δυνατό όχι στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό. Είναι να παλέψει για την άμεση απεμπλοκή, για να μην υπάρξει καμιά στρατιωτική αποστολή έξω από τα σύνορά μας και γιατί δεν πρέπει τις κυρώσεις και τα μέτρα να τα πληρώσει ο λαός μας από ένα λιλατημένο εισόδημα με τους λογαριασμούς στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στα τρόφιμα, στο ψωμί. Και επίσης, γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε νατοϊκό έδαφος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός χτες στη Βουλή. Αυτό το έδαφος είναι ελληνικό. Αυτό το έδαφος δεν ανήκει στους νατοϊκούς φωνιάδες που εκτός των άλλων δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, που εκτός των άλλων ξεχνούν ότι πριν την Ουκρανία υπήρξε Κύπρος, υπήρξε διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, υπήρξε Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν. Και τέλος, επειδή μιλάμε σε μια πόλη που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει ομογένεια από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όταν λέει ο Πρωθυπουργός «είμαστε με τους ομογενείς», πρέπει να πει ότι είμαστε με όλους τους ομογενείς. Με τους ομογενείς που ζουν στη Μαριούπολη, που ζουν στην Κρυμαία, που ζουν στο Ροστόφ, που ζουν στα χωριά που βρίσκονταν ή βρίσκονται πλέον στο έδαφος των λεγόμενων δημοκρατιών του Ντομπάς. Πιάνουμε αυτές τις πλευρές γιατί θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουμε σε ένα κίνημα καταδίκης ενάντια στον πόλεμο, αγκαλιάζοντας πλατιά με τις θέσεις μας, τη διάθεση την αγωνιστική του λαού μας, προβάλλοντας την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας, δημιουργώντας εμπόδια σε αυτή την κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί μαζί και με το υπόλοιπο αστικό πολιτικό σύστημα, με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους Αμερικάνους και με τις επιπτώσεις που έχουν και θα έχουν αυτές οι επιλογές.